Γεια σας και πάλι φίλοι μου, Μιχάλης εδώ, τι μου κάνετε. Σήμερα παιδιά θα δούμε το δεύτερο τρέιλερ για τη νέα ταινία του Daniel Craig, το ότι και η τελευταία του ταινία ως James Bond, το οποίο είναι No Time To Die, και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Δεν έβρισκα το λόγο να κάνω τρέιλερ reaction για το James Bond, αλλά λέω ας αφήσω να δω ας πούμε το Trailer 2, δεν ήξερα ότι θα βγει Trailer 2. Να σας πω την αλήθεια, έχω δει το πρώτο trailer, εντάξει το δεύτερο δεν έχω δει, οπότε λέω γιατί όχι να κάνω αυτό το trailer reaction και να το μοιραστώ μαζί σας. Κάτι μου λέει το μέσα μου, ότι το είπα και στο πρώτο trailer που είχα δει, ότι θα είναι εισάξιο του Skyfall το No Time To Die. Έχω κάτι λέει το μέσα μου ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Η αλήθεια είναι ότι στεναχωρέθηκα απίστευτα όταν πήγα και είδα στο σινεμά το Spectre που ήταν μετά το Skyfall και λέω θα κάνει τον κακό ο Christopher Waltz, και λέω τώρα εντάξει, ο άνθρωπος τον αγάπησα από το Django, τον αγάπησα από το πώς λέγονταν το άλλο που πήρε δύο Oscar σειρά, το Η Άδοξη Μπάσταρδη, και καπάκι το Django. Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός, το οποίο είναι μοναδικός στο είδος του, τον αγαπώ πάρα πολύ για το υποκριτικό του ταλέντο, και αλλά με άφησε πάρα πολύ χλιαρό και στενάχωρο το Spectre. Το Skyfall θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ταινία μαζί με το μαζί με το Casino Royale. Το Quantum of Solace θεωρώ ότι είναι από τα χειρότερά του, αλλά εμένα το αγαπημένο μου είναι το Skyfall μαζί με το, σας λέω, το Casino Royale, και θεωρώ ότι και το παλικάρι ο Rami Malek που θα κάνει τον κακό εδώ πέρα, ότι θα δώσει recital κακού που έκανε και τον στους Bohemian Rhapsody τον Freddie Mercury, και θεωρώ παιδιά ότι θα είναι μια πολύ γαμάτη ταινία. Λοιπόν, ξέρω κάποιες πληροφορίες ότι τώρα δεν έχω δει το δεύτερο τρέιλερ, αλλά εκεί που είναι με τη μηχανή είναι σε αυτό το σημείο. Ξέρω ότι εκεί γυρίστηκαν, ήταν τα γυρίσματα από τα Πάθη του Χριστού του Μελ Γκίψον, σε αυτή τη γραφική χωριό, τώρα Κομόπολη είναι, που είναι η αρχαία πόλη. Εκεί γυρίστηκαν τα Πάθη του Χριστού, όσο δεν το γνωρίζετε. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο τρέιλερ. Όπω φίλε, άρα σχετίζεται με τα παλιά, λογικά. James. Να τον. Christopher Waltz πάλι. Your enemy is my enemy. His name is Seven. And what does he want? Revenge. Me. When her secret finds its way out, there'll be the death of you. You can imagine why I've come back to play. There's a young lady in Santiago I want you to meet. You're late. When you're ready. Η Άννα Διάδερμας είναι αυτή. Salute. I met your new 00. She's a disarming young woman. I get why you shot him. Yeah, well, everyone tries at least once. James Bond. We both eradicate people to make the world a better place. I just want to be a little tidier. Come on, Bond. Where the hell are you? Have you ever flown one of these? Nope. Harder to tell the good from bad, villains from heroes these days. Αυτά είναι τα λεγόμενα Ewoks. What this is? He's going to kill millions. Τα μία παδρομένα.
Μαλάκα. Σκηνάρα. Γάμισε. Okay. Ωραίο. Θεωρώ θα είναι κλάσσα ανώτερο, παιδιά, από το Spectre. Πιστεύω ότι θα είναι η τρίτη καλύτερη ταινία για μένα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα λεφτά ζήτησε για να κάνει το James Bond, γιατί είχε βαρεθεί, λέει ο Daniel Craig. Αυτή είναι η τελευταία ταινία. Κάτι είχαν προτείνει ότι και ο Idris Elba του ζήτησαν να κάνει το James Bond, δεν θα το κάνει. Δεν ξέρουμε αυτή τώρα η μαύρη αν πάρει τη θέση του Daniel Craig. Αρχίζουν και στενεύουν τα περιθώρια και δεν ξέρουμε ποιος θα κάνει τον James Bond. Εγώ όπως έχω πει ότι παιδιά, ο αγαπημένος μου James Bond νούμερο 1, δεν τον αλλάζουμε τίποτα, είναι ο Pierce Brosnan. Δεύτερο βάζω Sean Connery εννοείται. Και τρίτο θα βάλω τον Daniel Craig. Είναι οι τρεις αγαπημένοι μου James Bond. Θα μπορούσατε να πείτε ναι φίλε, πρέπει να βάλεις τον Sean Connery, όχι, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο gentleman, δεν ξέρω τώρα, ίσως επειδή είμαι παιδί του 87 και αλλά δεν νομίζω να έχει κάποια σημασία γιατί έχω δει τις ταινίες του Sean Connery. Εντάξει τώρα, τι να πω για τον Sean Connery, είναι ηθοποιάρα, δηλαδή του πηγαίνει γάντι, αλλά δεν ξέρω, για μένα στα δικά μου μάτια ο Pierce Brosnan θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος James Bond, ο πιο γοητευτικός. Ναι, αυτά. Μας έδωσε πολλές λεπτομέρειες καταιγιστικής δράσης στο τρέιλερ. Ωραία αυτό με τα αμάξια που γυρνούσαν τούμπα κτλ. Αυτό που ήταν τώρα στη γέφυρα πάνω, που έκατσε στην άκρη και αναπήδησε το αμάξι, αυτό θεωρώ ότι γίνεται. Δηλαδή αυτό στην πραγματική ζωή μπορεί να γίνει, να πηδήσει στο αμάξι και όλα αυτά, ναι, δηλαδή το θεωρώ πολύ εφικτό να γίνει, πολύ πραγματικό. Πρέπει να έχεις πολύ καλά ριφλέξ και τα εγκεφαλικά σου κύτταρα να τρέχουν σαν τρελά. Έχω ένα καλό προαίσθημα ότι θα είναι πολύ καλή ταινία, παιδιά. Ωραία. Αυτό ήταν, παιδιά, το τρέλερ, ελπίζω να σας άρεσε. Εδώ μεταξύ, εντάξει, πολύ καλό cast μέσα, Rami Malek, Ana de Armas, Daniel Craig, Ralph Fiennes, ο τυπάς που θα κάνει τώρα τον Gordon στη νέα ταινία του Pattinson, που μάθαμε ότι κόλλησε και ο κορονοϊό αυτός, μακάρι να τη βγάλει καθαρή, να μην μείνει η ταινία στη μέση. Και πέρα από αυτό αναμένω και το Top Gun, εννοείται, εξού και η μπλούζα, έτσι. Να περιμένουμε να δούμε και τον Tom Cruise να οδηγάει το F-18, το Falcon, το Hornet, συγγνώμη. Ναι, είδα και το Tenet, θα κάνω και μια κριτική. Τώρα τι κριτική ακριβώς να κάνω, πήγα και είδα και δεν ξέρω τι στο διάλογο είδα. Πρέπει να κάτσω να τη δω 10-15 φορές για να βγάλω έτσι ένα πόρισμα. Θεωρώ ότι δεν θα βγάλω τρελό πόρισμα, αλλά στα μάτια μου το δίνω σε κινηματογραφία, μοντάζ, ήχου, σκηνοθεσία, εννοείται, και αυτός που έκλεψε την παράσταση για μένα ήταν ο έλα που έκανα τον κακό, δεν μου έρχεται τώρα γάμο το όνομα του, ο κακός, παιδιά, που έκανε το Ρώσο, ήταν όλα τα λεφτά, που έπεσε στις 10 Κρίστη την ταινία, το Πολικό Εξπρέσ, νομίζω να το λέω σωστά, The Polar Express. Είναι μια ταινία που αξίζεται να δείτε στο σινεμά, αλλά δεν θα καταλάβετε το Χριστό σας. Μόνο για την εμπειρία, απλά πρέπει να την ξαναδείτε και να την ξαναδείτε και να την ξαναδείτε μέχρι να βγάλετε κάποιο πόρισμα. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, από μένα, τα φιλιά μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας.